Βράδυ 9 Ιανουαρίου του 2018 στην γη την εβραϊκή της Σαμάριας, στη γη του Ισραήλ. Κοντά στον εβραϊκό οικισμό Χαβαγκιλάντ γίνεται ακόμα μία αραβική τρομοκρατική δολοφονική επίθεση. Την επίθεση αυτή από ό,τι φαίνεται αναλαμβάνει το λαϊκό μέτωπο της Παλαιστίνης, στην οποία δολοφονείται εν ψυχρό ο 35χρονος ραβίνος του οικισμού Χαβαγκιλάντ, ο ραβίνος Ραζιέλ Σέβαχ, ο οποίος άφησε πίσω του 6 ορφανά και χείρα. Και τυχαίνει να γνωρίζω ανθρώπους που γνώρισαν προσωπικά τον μάρτυρα ραβίνο Ραζιέλ Σέβαχ, αιωνία του η μαρτυρική Άγια Μνήμη, και ήθε ο Κύριος να εκδικηθεί το αίμα του. Ασέμ Ικόμ Νταμό. Άνθρωπος δίκαιος, άνθρωπος του Θεού, άνθρωπος που ακολουθούσε τον δρόμο της Τωρά σε όλη του τη ζωή. Άνθρωπος ο οποίος ονειρευόταν το κτίσιμο του ναού και την επαναφορά των θυσιών. Άνθρωπος ο οποίος μελετούσε και δίδασκε τώρα. Άνθρωπος ο οποίος ζούσε στη γη του Ισραήλ, στα λεγόμενα δίθεν ως κατεχόμενα, αν και η αλήθεια είναι ότι είναι κατεχόμενα εβραϊκά εδάφη από τους Άραβες. Ακρίτας. Και θα σας πω εδώ πέρα κάποια πράγματα που πραγματικά μας πονάνε. Κάθε φορά που δολοφονείται Εβραίος ως Εβραίος παντού στον κόσμο, και πόσο μάλλον μέσα στο ίδιο το κράτος του Ισραήλ, μέσα στην ίδια τη γη του Ισραήλ, αυτό το πράγμα δεν μας αφήνει σε ησυχία. Κάθε Εβραίο που έχει μέσα του εβραϊκή ψυχή, πραγματικά εβραϊκή ψυχή, δεν τον αφήνει σε ησυχία. Και ας μας πούνε φανατικούς και τρελούς και μανιακούς και ακραίους και οτιδήποτε άλλο, δεν μας ενδιαφέρει. Για εμάς εδώ πέρα υπάρχει πόλεμος. Για εμάς εδώ χύνεται εβραϊκό αίμα κάθε μέρα σχεδόν. Και περιμένετε κάποιοι υποκριτές από τους Εβραίους να σωπάνε, να το παίζουν διπλωμάτες, να μιλάνε με τρόπο ευγενικό. Ας είμαστε αληθινοί εντελώς. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Όταν σε δολοφονούν και σου σκοτώνουν το λαό σου, τα αδέρφια σου, δεν μπορείς να σωπαίνεις. Δεν μπορείς να είσαι δίθεν μετριοπαθής. Κάποιοι όταν τους θίγουν την δική τους οικογένεια, τη μικρή τους δική τους οικογένεια, απλά τους θίγουν. Ή κάποιοι όταν τους θίγουν το ίδιο τους τον εαυτό, το προσωπικό τους εγώ, τον εγωισμό. Ή αν κάποιοι τους θίγουν ξαφνικά την αγαπημένη τους αθλητική ομάδα, ξέρουν να μιλούν με τόσο σκληρό τρόπο. Εκεί σου λένε, είναι κατανοητό. Αλλά όταν σου σφάζουν το λαό σου, όταν σου σφάζουν τα αδέρφια σου και βλέπεις το εβραϊκό αίμα χυμένο, επειδή αυτός ο Εβραίος δολοφονήθηκε, επειδή μόνο ή επειδή ήταν Εβραίος, εκεί αν αντιδράσεις, είσαι φανατικός. Εκεί μας κατέντησε η σάπια υποκριτική liberal σημερινή κουλτούρα. Θολοκουλτούρα θα λέγαμε καλύτερα. Έτσι λοιπόν εμάς δεν μας ενδιαφέρουν εδώ πέρα τα political correct λογάκια. Δολοφονούνται Εβραίοι και επειδή δολοφονούνται Εβραίοι ως Εβραίοι δεν πρόκειται να σωπάσουμε. Ούτε στο κράτος του Ισραήλ ούτε πουθενά. Κάθε Εβραίος που πραγματικά αισθάνεται Εβραίος μέχρι το μεδούλι των κοκάλων του
θα έπρεπε να αντιδρά με τον πιο δυναμικό τρόπο. Και ντρέπομαι ιδιαίτερα για κάποιους Εβραίους, τους λυπάμαι και ντρέπομαι, που δολοφονίες Εβραίων στη γη του Ισραήλ, Εβραίους από την Ελλάδα, δολοφονίες Εβραίων στη γη του Ισραήλ καν δεν τους ενδιαφέρουν. Αν πειραχτεί ίσως κάποια τρίχα ενός Άραβα από Εβραίους, θα κάνουν μεγάλη ιστορία για να φανούν καλοί στα μάτια του υποκριτικού αντισημιτικού περιγυρού τους. Και όχι μόνο Εβραίων της Ελλάδας και κάποιων Εβραίων της Διασποράς. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά όταν σκοτώνονται Εβραίοι, δολοφονούνται Εβραίοι τσιμουδιά από αυτούς τους Εβραίους. Και κατά τα άλλα αυτοί οι Εβραίοι είναι μετριοπαθείς. Όχι, αυτό δεν είναι μετριοπάθεια. Αυτός είναι ο αληθινός φανατισμός. Ο φανατισμός του προδότη. Και θυμίζουμε κάτι σε αυτούς τους Εβραίους ορθομετικούς προδότες. Ξυπνήστε τώρα γιατί την προδοσία πολύ την αγάπησαν, αλλά τον προδότη κανείς. Και στην κηδεία του Ραβίνου Ραζιέλ Σέβαχ, η υγιής Εβραϊκή νεολαία φώναξε νεκαμά, εκδίκηση, μπροστά σε όλους τους πολιτικάνηδες που έρχονται να στο παίξουν στις κηδείες, στους επικηδείους, ως ναι και καλά και σας λυπόμαστε. Μας λυπούνται, μας φάζουν καθημερινά και κανείς δεν μιλάει. Παρεμπιπτόντως, το ίδιο ακριβώς μέρος που δολοφονήθηκε ο Ραβίνος Σέβαχ, λίγα μέτρα πιο μακριά, την προηγούμενη ημέρα, η ψευτοπαλαιστινιακή διοίκηση είχε βάλει πλακάτ στα αραβικά, όπου διαφήμιζε και έσπρωχνε τους Άραβες να έρθουν να κάνουν τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον Εβραίων. Αυτό δεν ήξερα να το κατεβάσουν κάποιοι. Και έπρεπε να περιμένουμε Εβραίους πατριώτες να έρθουν να το κατεβάσουν και να ζητήσουν να κάνει κάτι το Εβραϊκό κράτος, ο Εβραϊκός στρατός, ο Ισραηλινός στρατός. Αλλά όχι. Έχουμε μάθει όλοι μας σαν Εβραίοι, πολλοί από εμάς, να περιμένουμε να γίνει το κακό για να πούμε κάτι, για να μην μπουν τα έθνη. Ο φόβος που τρώει την ψυχή του Εβραίου. Τι θα πούν τα έθνη. Χλεβασμός του ονόματος του Θεού. Εμείς λοιπόν ευχόμαστε εκδίκηση. Εβραϊκή εκδίκηση. Οργανωμένη. Κανονικά αυτή την εβραϊκή εκδίκηση την οργανωμένη πρέπει να την κάνει το κράτος του Ισραήλ. Ο Ισραηλινός στρατός. Διαμέσου των εβραϊκών όπλων με τη βοήθεια του Θεού. Να πιάσει τους τρομοκράτες και να τους εκτελέσει. Αυτούς και όλους τους υποστηρικτές τους. Και ο κάθε Άραβας εχθρός πρέπει να φύγει μέσα από τη γη του Ισραήλ. Μόνο έτσι θα γλιτώσουν περισσότερο Εβραίοι. Και δεν θα χύνεται άλλο εβραϊκό αίμα άδικα. Και θυμίζουμε εδώ πέρα για όσους θέλουν να λένε προσωπικές ιδέες είναι αυτές. Δεν είναι συντώρα αυτές οι ιδέες. Άνθρωποι που δεν ξέρουν καν τι γράφει η Τωρά. Βιβλίο Προνόμιο. Δεβαρίμ. Κεφάλαιο 32. Προς το τέλος. Εδάφιο 43. Ο Κύριος λέει εκδικείται το αίμα των δούλων του. Παίρνει εκδίκηση από τους εχθρούς του και τους εχθρούς του λαού του. Και την χώρα τη γη του Ισραήλ θα την καθαρίσει από τους εχθρούς του λαού του Ισραήλ. Αυτή είναι η Τωρά. Και η εκδίκηση του Θεού είναι η εκδίκηση του εβραϊκού λαού. Και η εκδίκηση του εβραϊκού λαού είναι η εκδίκηση του Θεού. Αυτά τα δύο πηγαίνουν μαζί. Αιωνία η μνήμη του μαρτυρικού αδερφού μας, Ραβίνου Ραζιέλ Σέβαχ. Ήρθε ο Κύριος να εκδικηθεί το αίμα του. Ασέμ, ικόμ, δαμό.